με τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, Νίκο Παπαδόπουλο, έχουμε δύο εμείς εδώ στο Λίπερο και ένας τώρα, εσείς τρεις είστε. Μας έχετε περικυκλώσει. Στην Ελλάδα οι Παπαδόπουλοι είμαστε λίγοι. Νίκος Παπαδόπουλος, Νικολάδας Παπαδόπουλοι, πόσοι είναι περίπου στην Ελλάδα? Πρέπει να είναι πολλοί, έτσι. Δηλαδή, άμα φωνάξεις, όπως φωνάζεις πρόεδρε σε ένα χώρο που έχει άτομα, ας πούμε, ή αν φωνάξεις Παπαδόπουλε, τα ίδια κεφάλια θα γυρίσουν. Τι κάνετε, κύριε Παπαδόπουλε, πώς είστε? Είμαι καλά, είμαι καλά. Να μιλάμε λίγο στον ελληνικό, γιατί το κύριε με μεγαλώνει αρκετά, οπότε. Εντάξει, οκ. Okay. Νίκο, πού βρίσκεσαι, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Σε ομάδα. Κοιτάξτε, τελείωσε το συμβόλαιό μου με την ΠΑΕ Χανιά, την οποία βρισκόμουν 18 μήνες εκεί. Από τέλεια. Με μια τεράστια προσπάθεια που κάναμε και τη φετινή σεζόν, αλλά και την περσινή. Αποφασίσαμε να αποκοινούμε τον πρόεδρο, γιατί φαίνεται ότι θα έχει αλλαγή στόχων στην ομάδα. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο πρωταγωνιστική η ρόλη της ομάδας, και οπότε αποφάσισα και εγώ να μην συνεχίσω, και όπως κάθε προπονητής έτσι και εγώ αυτή την περίοδο είμαστε λίγο σε ανωμένα κάρβουνα για να δούμε τι προτάσεις υπάρχουν και πού θα συνεχίσουμε για την επόμενη σεζόν. Ιδανικά πού θα θέλατε να συνεχίσετε τη νέα σεζόν? Εννοώ, δηλαδή το εξωτερικό περνάει από το μυαλό σας? Τώρα πάμε μέρα, από τον ελληνικό στον πληθυντικό και από τον πληθυντικό στον ελληνικό, θα τα καταφέρω στην πορεία. Κάθε μέρα. Ναι. Είναι μια τεράστια προσπάθεια που γίνεται, νομίζω, από όλους τους Έλληνες προπονητές. Προσπαθούν να πάνε στο εξωτερικό, γιατί θεωρώ ότι το αξίζουν, παρόλο ότι στην Ελλάδα δεν έχουν στήριξη οι Έλληνες προπονητές σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Οι Έλληνες προπονητές δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ξένους. Και αυτό μάλιστα σε κάποιο σεμινάριο το οποίο κάναμε τελευταία για αναθεώρηση των ταυτοτήτων του προ-UEFA, το αναφέραν πολλοί προπονητές που έχουν δουλέψει στο εξωτερικό, Έλληνες. Χαίρομαι που κάποιοι Έλληνες προπονητές είναι στο έξω και εύχομαι να πάνε και πολύ καλά για να διαφημίσουν τον Έλληνα προπονητή, για να ανοίξουν πόρτες. Οπότε αυτό που με ρωτήσατε, κάθε μέρα είναι στο μυαλό, κάθε μέρα υπάρχει προσπάθεια με agent να προσπαθήσουμε να πάμε σε κάποια ομάδα στο εξωτερικό να δουλέψουμε. Αυτό γίνεται απαραίτητος με managers, έτσι δεν είναι? Δηλαδή πρέπει... Με manager ή με γνωριμίες, αν υπάρχουν, οπότε στέλνοντας βιογραφικά, έτσι γίνεται. Κυρίως όμως είναι πολύ σημαντικό ένας Έλληνας προπονητής ή οποιοσδήποτε προπονητής, αυτό καταλαβαίνω εδώ, να έχει συμμετοχές σαν προπονητής σε Europa League, Champions League. Αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στο βιογραφικό ενός προπονητή, κάτι το οποίο αυτό για προσωπικά με δυσκολεύει, αλλά την προσπάθειά μου θα την κάνω, γιατί θέλω να δουλέψω στο εξωτερικό, αν γίνεται, αν είναι δυνατόν. Ακόμα και εκτός Ευρώπης? Δηλαδή εννοώ παντού. Εκτός Ευρώπης παντού. Σε άλλη Ήπειρο, αυτό εννοώ, γιατί έχουμε αρκετές. Παντού. Αρκεί να μπορεί να πας, ξέρετε, να... Η δουλειά για μένα είναι, πέρα από την υγεία και την οικογένειά μου, είναι το δεύτερο σημαντικότερο πράγμα που έχω. Την αγαπάω υπερβολικά και θέλω να πάω κάπου να βρω ιδανικές συνθήκες για να δουλέψω. Και θα πήγαινα παντού στον κόσμο για να, να δουλέψω, αρκεί να χαίρομαι τη δουλειά μου και να την ευχαριστιέμαι. Έτσι ακριβώς. Εθνική ομάδα, εχθές πρώτο μάτς, το είδατε? Βεβαίως. Μόλις τελείωσαν τα πρωταθλήματα πάλι, δηλαδή οι παίκτες λίγο να ξεκουραστούν, δεν μπορούν. Σε λίγο θα παίξουν αυτά τα παιχνίδια στο Nations League, μετά θα έχουν προετοιμασίες με τις ομάδες. Μέσα στη χρονιά, από αυτό θέλω να ξεκινήσουμε. Είναι φοβερό, βασικά είναι πρωτοφανές, είναι πρωτόγνωρο. Μέσα στη χρονιά θα διακοπούν τα πρωταθλήματα για να παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Χειμωνιάτικο, έτσι. Χειμωνιάτικο το έργο φέτος. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό. Κοιτάξτε, όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, είναι σίγουρα δύσκολο όσον αφορά το κομμάτι το ότι εκεί που σταματάνε όλες οι ομάδες ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα παιχνίδια. Όμως οι ποδοσφαιριστές αυτοί είναι επαγγελματίες. Μην ξεχνάμε ότι αρκετοί παίκτες σε όλο τον κόσμο, σε πολύ μεγάλες ομάδες, παίζουν πάρα πολλά παιχνίδια με τις ομάδες τους, οπότε στην Ελλάδα
θα έλεγα ότι είναι και λιγότερα αυτά που παίζουν, είναι υποχρεωμένοι να είναι σε καλή κατάσταση. Άλλωστε, σε παγκόσμιο επίπεδο, στο ποδόσφαιρο, ο αθλητής δεν μπορεί να έχει και πολλές μέρες ρεπό. Σχεδόν 12 μήνες τον χρόνο πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, εκτός από ελάχιστες μέρες τις οποίες μπορεί να κάνει διακοπές, αλλά και σε αυτές τις διακοπές θα πρέπει να κρατάει σε καλή κατάσταση τον εαυτό του. Είναι ένα πρόβλημα. Άρα τι διακοπές είναι αυτές? Άμα έχεις το νου σου να κρατήσεις καλά τον εαυτό σου, σας έχει τύχει καμιά όπως περίπτωση κάθε... με παίχτη, κύριε Παπαδόπουλε, ομάδα που ήσασταν προπονητής και έφυγε καλοκαίρι για διακοπές και ήρθε άλλος στο 20ήμερο? Κοιτάξτε, έχει τύχει, έχει τύχει, αλλά αυτό γινόταν πιο παλιά. Εγώ πρέπει να σας πω ότι έχω συναντήσει στην Κρήτη αρκετά μεγάλα ονόματα σε ξενοδοχεία που έρχονται να κάνουν διακοπές ποδοσφαιριστές, πολύ μεγάλα ονόματα. Παράδειγμα, να σας δώσω, και δεν έχω πρόβλημα να το πω, το Ρόι της Ντόρτμουντ, ο οποίος έρχεται με τον προσωπικό του γυμναστή, με τον προσωπικό του διατροφολόγο, και τις 10 μέρες που κάθισε για να κάνει διακοπές, κάθε μέρα έχει προπόνηση. Οπότε για να συντηρεί τον εαυτό του, για να ξαναπεί την προετοιμασία. Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι έτσι, δεν είναι, έχει αλλάξει το επίπεδο. Αλλά αυτό που με ρωτήσατε πριν, βεβαίως έχει συμβεί. Ένας ποδοσφαιριστής να φύγει στο τέλος της σεζόν και να γυρίσει με κιλά, χωρίς να έχει προπονηθεί, και αυτό το διαπιστώνεις από τα εργομετρικά τεστ που κάνεις. Αυτό δεν είναι καλό για έναν επαγγελματία και δεν είναι καλό και για την ομάδα. Και πολλές φορές όταν ακούμε ότι ένας ποδοσφαιριστής κόβεται από τα εργομετρικά τεστ, είναι γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι σωστός επαγγελματίας. Ναι, πλέον έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Η Εθνική, χθες το βράδυ, είδατε κάτι διαφορετικό? Κοιτάξτε, είδατε κάτι καινούργιο? Ορίστε. Είδατε κάτι διαφορετικό, λέω, κάτι καινούργιο, κάτι που σας άρεσε, ας πούμε, που δεν το είχαμε στα προηγούμενα παιχνίδια? Κοιτάξτε, αυτά πάντα παίζουν ρόλο και βάζει τη δυναμικότητα στον αντιπάλου. Αυτό που μου άρεσε στην αρχή του παιχνιδιού είναι ότι τα ενία του παιχνιδιού τα είχε η Εθνική μας. Δηλαδή είχε την κατοχή της μπάλας σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι κάτι θετικό, το οποίο σαν λαό, σαν εθνική ομάδα, θυμόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ότι ήμασταν περισσότερο στο κομμάτι να αμυνθούμε και λιγότερο στο να έχουμε την κατοχή της μπάλας και να δημιουργούμε. Βεβαίως στη δημιουργία δεν ήμασταν τόσο καλοί, δεν θα έλεγα ότι είχαμε πολλές τελικές βάσει της κατοχής της μπάλας που είχαμε, αλλά ευτυχήσαμε μέσα από 2-3 τελικές προσπάθειες που είχαμε να σκοράρουμε κιόλας. Στο τέλος γυρίσαμε, λίγο έχασε τη συγκέντρωσή της η ομάδα. Θεωρώ ότι αν είχε πιο καθαρό μυαλό θα μπορούσε σε κάποιες προϋποθέσεις που είχε να σκοράρει κιόλας δεύτερο γκολ. Θυμηθώ 2-3 φάσεις αν είχε πιο καθαρό μυαλό ο Λάζαρος Ορώτα, θα μπορούσε να πασάρει ίσως και να σκοράρουμε. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Νομίζω ότι γενικά η εικόνα μας ήταν καλή. Το πάθος που δείξαν οι ποδοσφαιριστές νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και κάτι που έχει επισημάνει ο προπονητής, ο καινούριος. Και στο τέλος του παιχνιδιού αγχωθήκαμε λίγο, με την έννοια ότι νομίζω αγχωθήκαν και οι παίκτες στο να κρατήσουν το αποτέλεσμα, και έτσι αναλωθήκαμε μόνο στο αμυντικό κομμάτι. Πιστεύω ότι αυτό πρέπει να το αλλάξει ο προπονητής όσον αφορά την νοοτροπία, όταν είμαστε και μπροστά στο σκορ, να μην έχουμε στο μυαλό μας μόνο το αμυντικό κομμάτι, αλλά να αλλάξουμε νοοτροπία έχοντας στο μυαλό μας να κάνουμε άμυνα στο επιθετικό μας τρίτο, ώστε να μπορούμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες να σκοράρουμε. Εκεί πάει το ποδόσφαιρο, νομίζω. Βέβαια. Ποιον ή ποια από τα παιδιά που αγωνίστηκαν χθες ξεχωρίσατε? Δηλαδή ποιος σας έκανε έτσι κλικ που λέμε προπονητικά, με το δικό σας μάτι, το έμπειρο φυσικά εννοώ. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσω χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα. Νομίζω ότι η εθνική ομάδα βρίσκει έναν τερματοφύλακα κατά το Λοκάρια, ο οποίος είναι παρόλο το σχετικά το νεαρό της ηλικίας του, έχει τεράστιες εμπειρίες, παραστάσεις και δείχνει σιγουριά. Το ότι η άμυνά μας κρατάει το μηδέν με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είναι και νεαρά σε ηλικία αλλά και παίζουν και σε υψηλό επίπεδο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αρχίζει και δένει αυτή η αμυντική τετράδα που έχει ταχύτητα, που έχει θράσος, που έχει πάθος,
και βοηθάει και πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Τώρα νομίζω ότι και ο Τσινίκας και ο Λάζαρος Ρώτα, αλλά και ο Μανώλης Εσιώπης, ο οποίος τρέχει στα μάιτα και είναι πανταχού παρόν, θα έλεγα, μέσα στο γήπεδο. Μηχανάκι ο Σιώπης. Ναι, ναι, ναι. Ξεχώρισα από εκεί πέρα, σίγουρα περιμένουμε κάτι περισσότερο στο επιθετικό κομμάτι όσον αφορά τον φορ και τους τρεις παίκτες πίσω από τον φορ, να δίνει περισσότερη ποιότητα. Με τον Μπακασέτα είναι ένας παίκτης ο οποίος πάντα ξεχωρίζει. Θεωρώ όμως ότι σιγά σιγά θα βρει, γιατί ήταν το πρώτο μάτς, θα βρούνε περισσότερες ευκαιρίες, γιατί η ποιότητα και η ευφυΐα, η ταχύτητα, όλα αυτά που χρειάζονται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η εθνική μας ομάδα τα έχει. Θα έλεγα όμως ότι η αμυντική τετράδα και ο τερματοφύλακας μαζί με τον Μανώλη το Σιώπη ήταν αυτή που εγώ τουλάχιστον ξεχώρισα σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο που το θίξαμε μερικά λεπτά πριν. Για έναν προπονητή αυτή η σεζόν, τώρα που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, επειδή θα έχει, όπως είπαμε, μια διακοπή αρκετά μεγάλη με το Μουντιάλ, πώς σκέφτεται ένας, εν όψη της νέας σεζόν και εν όψη της προετοιμασίας, ένας προπονητής, ας πούμε, εσείς πότε θα σκεφτόσασταν σε μια ομάδα αλφα εθνικής, εννοώ, Super League δηλαδή, πώς θα ήταν κάπως διαφορετική η προετοιμασία φέτος της ομάδος? Είναι διαφορετικό το πλάνο για έναν προπονητή? Βεβαίως. Κοιτάξτε, πάντα παίζει ρόλο το κομμάτι της προετοιμασίας. Παίζει ρόλο το πόσες μέρες υπάρχει ξεκούραση, δηλαδή η μεταβατική περίοδο. Είναι άλλο τώρα το τι θα κάνει, παράδειγμα, η ΑΕΚ που θα ξεκινήσει, νομίζω, αρχές Ιουλίου, και άλλο οι ομάδες που έχουν 10-15 μέρες, όπως είναι ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Άρης. Εκεί νομίζω ότι μπαίνει σε άλλα προπονητικά κομμάτια. Η φυσική κατάσταση δεν πρόκειται να χαθεί σε τόσο χρονικό, μικρό χρονικό διάστημα. Βεβαίως θα δώσει έμφαση και σε αυτό, αλλά στη μεταβατική περίοδο είναι υποχρεωμένοι οι παίκτες να κάνουν το πρόγραμμα που δίνεται από τις ομάδες, ώστε να μην χαθεί τόσο πολύ η φυσική κατάσταση. Πάσει και πολύ στο τακτικό κομμάτι, το να έχει φρέσκους τους παίκτες. Πάντα, βέβαια, επαναλαμβάνω, παίζει ρόλο η μεταβατική περίοδο της κάθε ομάδας, το πόσο μεγάλη είναι ή πόσο μικρή. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι προτιμότερο η ομάδα να μπει κατευθείαν σε τακτικά κομμάτια και σε σχέσεις μικρές, όταν λέμε στην προπόνηση, στο 5 εναντίον 5, 6 εναντίον 6, παρά στο 11 εναντίον 11 ή στα τρεξίματα που λέμε για να φτιάξει φυσική κατάσταση. Άλλωστε υπάρχουν σε κάθε ομάδα η τεχνολογία, η οποία βοηθάει πάρα πολύ. Τα GPS, υπάρχουν επιστήμονες, οι γυμναστές, οι εργοφυσιολόγοι, οι οποίοι μπορούν να καθοδηγήσουν τον προπονητή και μια ομάδα στο πώς πρέπει να δουλέψει, ανάλογα με τις συνθήκες και το τι έχει να αντιμετωπίσει. Κλείνοντας, θα πω, κύριε Παπαδόπουλε, ότι δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί ο συνήθως όταν ξεκινάμε μια τέτοια πρόταση λέμε μου κάνει εντύπωση. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση που όση ώρα είμαστε στον αέρα μου έρχονται πολλά μηνύματα από φίλους του Άρη και του Ηρακλή που μόνο καλά λόγια γράφουν για σας. Μόνο καλά λόγια και μου κάνει εντύπωση. Σας αγαπάνε δηλαδή πάρα πολύ. Εντάξει, εμένα επαναλαμβάνω, δεν μου κάνει εντύπωση και το πέρασμά σας από τους δύο, αλλά... Τους ευχαριστώ, ναι, πραγματικά, τους ευχαριστώ όλους. Πραγματικά. Τους ευχαριστώ όλους. Βεβαίως, ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία έχω παίξει 5 χρόνια. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έχω παίξει ποδόσφαιρο. Έχω κάνει ένα λάθος που... Εντάξει, πολλές φορές λέμε μετανιώνουμε για τα λάθη μας, αλλά να μην μετανιώνουμε για τα λάθη μας. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ήταν ένα λάθος τότε που κάποια στιγμή δεν ήρθα στον Άρη σαν προπονητής. Αλλά αυτά είναι για τα λάθη και οι εμπειρίες είναι για, πότε, για λέτε, να μαθαίνουμε. Πότε, ποια περίοδο? Μου είχε γίνει μια πρόταση όταν ο Άρης ήταν στη Β' Εθνική και δεν ήρθα εγώ και ήρθε ο Δημήτρης ο Σπανός. Τότε με τον τωρινό πρόεδρο, ήταν ένα λάθος μου, αλλά okay, αυτό έγινε. Στον Ηρακλή νομίζω ότι έχω προσφέρει τα 3 χρόνια σαν προπονητής ό,τι μπορούσα και ο κόσμος είναι πάντα έχει σωστό κριτήριο. Αυτούς που αγωνίζουν, αυτούς που δουλεύουν, αυτούς που κάνουν καλή δουλειά πάντα τους ανταμείβει. Έτσι. Και τους ευχαριστώ όλους για τα καλά τους λόγια.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε, και σύντομα να σας δούμε σε ομάδα, γιατί το αξίζετε και με το παραπάνω. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.